Μια συντριπτική τα υπέστησαν οι Ουκρανικές δυνάμεις, καθώς οι Ρώσοι κατέλαβαν την πόλη Σβιατογκόρσκ και πλέον ο δρόμος για το Σλαβιάνσκ είναι ανοιχτός. Οι Ουκρανοί στην υποχώρησή τους ανατείναξαν τη γέφυρα πάνω στον ποταμό Ντονέτς για να εμποδίσουν τη ρωσική προέλαση, αποκόπτοντας έτσι εκατοντάδες δικούς τους στρατιώτες, των οποίων η μοίρα είναι προδιαγεγραμμένη να παραδοθούν ή να εξοντωθούν. Στο Σβιατογκόρσκ συνετρίβησαν η 95η και η 81η ταξιαρχία του Ουκρανικού στρατού. Πάντως, αρκετοί από τους Ουκρανούς που αποκόπηκαν στην πόλη προσπάθησαν να διασχίσουν τον ποταμό, κολυμπώντας, και δόθηκε εντολή στις ρωσικές δυνάμεις να μην τους πυροβολήσουν. Πλέον, ο δρόμος για την περικύκλωση περίπου 70.000 Ουκρανών στρατιωτών είναι ανοιχτός. Η Μόσχα θέλει να τους αποκόψει εντελώς, ώστε να μην λαμβάνουν δυτικό όπλισμα από την κεντρική Ουκρανία και εν συνεχεία εύκολα να μπορέσει να τους εξουδετερώσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ξύλινη εκκλησία στην Ουκρανία, που κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα από τους Ρώσους, η Εκκλησία των Αγίων Πάντων, δέχτηκε εμπριστική επίθεση από τους Ουκρανούς.